Φάκελο μεγάλου έργου ετοιμάζουν το Υπουργείο Υποδομών και η ΕργοΣΕ προκειμένου να εγκριθεί η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της νέας διπλής ηλεκτροκινούμενης γραμμής υψηλών ταχυτήτων από την περιοχή της Ροδοδάφνης μέχρι το Ρίο, την οδό Κανελοπούλου. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, αποφασίστηκε η συνδρομή του στην ΕργοΣΕ με τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα βοηθήσει για να σταλεί το επόμενο διάστημα ο φάκελος μεγάλου έργου στις Βρυξέλλες και να πάρει το πράσινο φως προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί για το συγκεκριμένο τμήμα. Ήδη ορίστηκε τριμελής επιτροπή για το θέμα από το Υπουργείο. Το κόστος του τμήματος Ροδοδάφνη-Ρίο, συνολικού μήκους 32 χιλιόμετρων, εκτιμάται σε περίπου 125 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση και τους σταθμούς. Επιπλέον, αναμένεται να σπάσει σε δύο εργολαβίες. Η πρώτη μεταξύ Ροδοδάφνης και Ψαθοπύργου, που περιλαμβάνει και τη νέα σύραγγα Παναγοπούλας, μήκους 4,5 χιλιόμετρων, και η δεύτερη μεταξύ Ψαθοπύργου και Ρίου.